Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα από αύριο σε όλη την Ελλάδα και στις Σέρρες. Η κυρία Μιλίνγκα τόνισε πως για τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα η αγορά των Σέρρων θα παραμείνει ανοιχτή για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Αρχίζουμε από αύριο, Κυριακή των Βαΐων. Είμαστε ανοιχτά από τις 11 έως τις 3. Και Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2.30 και από τις 6, από τις 5.30 μέχρι τις 9. Η διαφοροποίηση δηλαδή είναι το απόγευμα μισή ώρα πιο μπροστά που θα ανοίγουμε και τη Μεγάλη Παρασκευή 12 με 6 και το Μέγα Σάββατο 9 με 4 κινήσεις. Περιμένουμε κι εμείς, είπαν ότι πληρώθηκαν οι αγρότες, θα πέσουν κάποια χρήματα, μόνο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα πάρουν δώρο, αλλά εντάξει, έστω και αυτό είναι μια κίνηση για την αγορά. Περιμένουμε τον κόσμο. Είναι και λίγο σφιγμένος ο κόσμος, γενικά αυτό τον καιρό, με όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτά που ακούγονται, λίγο χτύπησε και αυτό πίσω, πιστεύω. Και αν είναι και ο καιρός καλός, αύριο ειδικά που είναι Κυριακή και βγαίνει ο κόσμος όλος έξω, αν είναι μια ηλιόλουστη μέρα, οπωσδήποτε θα υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά. Η κυρία Μιλίνγκα καλεί όλους τους αραιώς καταναλωτές να επισκεφτούν τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία θα είναι ανοιχτά κάθε μέρα για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και να στηρίξουν την τοπική αγορά. Νομίζω ότι τώρα τελευταία ο κόσμος μένει στις Σέρρες και κάνουμε κάποιες ενέργειες και σαν εμπορικό σύλλογος το τονίζουμε συνέχεια. Είναι το σύνθημά μας, λέμε ζω στις Σέρρες, ψωνίζω από τις Σέρρες. Νομίζω ότι ευαισθητοποιήθηκε πιο πολύ ο κόσμος τώρα τελευταία και ότι προτιμάει τη σεραϊκή αγορά, διότι τη χάνει και καλύτερης εξυπηρέτησης, και ίσως και κάποια καλύτερη τιμή, ενώ πας σε ένα ανώνυμο μέρος που δεν σε γνωρίζουν και δεν θα έχουν αυτή την εξυπηρέτηση που έχουν εδώ στην πόλη των Σέρρων. Έχει επάρκεια προϊόντων, δεν νομίζω ότι λείπει τίποτα από όλη την αγορά και θα εξυπηρετούμε, όπως είπα, πολύ καλύτερα. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, υγεία να έχει όλος ο κόσμος και ευημερία και αυτές τις εποχές που ζούμε να έχουμε να υπάρχει και ειρήνη.